Και έχουμε την χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο το Θανάση Παφίλη, βουλευτή στο Βόρειο Τομέα Αθηνών με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σωστά τα είπα. Και επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο και κυβουλευτικός εκπρόσωπος. Επικρατείας και κυβουλευτικός εκπρόσωπος. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είστε ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο και το ξέρετε. Γιατί πάντα έτσι με έναν πολύ ουσιαστικό αλλά οικείο λόγο εκφράζεται όλα αυτά που ίσως μία μερίδα της κοινωνίας δεν μπορεί να καταλάβει σε σχέση με το κουκουέ. Και η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε και εμείς από τη μεριά μας δημοσιογράφοι, και εδώ κάνουμε και την αυτοκριτική μας, να δίνουμε περισσότερο χρόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στους ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος, ώστε να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που πρεσβεύουν. Να σας πω ότι αγαπητό είναι το κόμμα μας. Ναι, ναι, ήμουν σίγουρη. Και δεν το λέω έτσι για να πενευτούμε, αλλά υπάρχουν δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει σοβαρές, mm-hmm. που λένε η πολιτική επιρροή του ΚΚΕ είναι 25%. Δηλαδή ένας στους τέσσερις Έλληνες δυνητικά θα μπορούσε να ψηφίσει ΚΚΕ. Και αυτό βγαίνει και δεν τις κάνουμε εμείς τις δημοσκοπήσεις, όπως ξέρετε, τις κάνουν εταιρείες. Τώρα όσο για τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εμείς δεν τα έχουμε με δημοσιογράφους, εκτός από ορισμένους, οι οποίοι είναι εντάξει σε αποστολή πάντα, αλλά είναι θέμα καναλιών συνολικά. Το αν μας καλούν ή όχι, εδώ όσες φορές έχουμε πάει και στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ο χρόνος που έχουμε είναι 2%. Και τέλος πάντων με τις προηγούμενες εκλογές δεν έχουμε 5,5%. Κύριε Παφίλη, είναι λιγότερο. Και εξήγησα τις προάλλες, στην παρέα μας είχαμε τον κύριο Σοφιανό, μας τίμησε, και του εξηγήσαμε με την πάγια, με διάθεση ειλικρινής αυτοκριτικής, ότι λιγότερο τις 2%. Γιατί μπορεί να πάτε σε ένα πάνελ όπου θα πιστωθεί στο κανάλι ή στο ραδιόφωνο ότι συμμετείχατε, αλλά να μιλήσετε 10 δευτερόλεπτα. Ακριβώς έτσι είναι. Οπότε, το ίδιο και στις ειδήσεις. Ναι, υπάρχει μια τεχνοτροπία που λέμε. Έτσι. Εντάξει, το ότι μας φοβούνται είναι γεγονός. Εγώ αυτό που. Και φοβούνται για την άνοδο του ΚΚΕ. Τι θα συμβεί δηλαδή αν ανέβει το ΚΚΕ? Ο κόσμος λέει ότι θα είμαστε καλύτερα. Γιατί θα αγωνιστεί. Είναι ένα κόμμα που δεν συμβιβάζεται με αυτή την αθλειότητα, την άθλια ζωή δηλαδή που ζουν οι εργαζόμενοι, που δεν κάνει πίσω, ούτε έκανε ποτέ, και μπαίνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Και αυτό το ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι. Και ειδικά σε χώρους που έχουμε, και δεν είναι λίγοι, έχουμε μεγάλη επιρροή. Λέω συνδικαλιστικούς χώρους, είχαμε αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη στην Κόσκο. Εδώ γονάτισε ένα από τα σκληρότερα και μεγαλύτερα μονοπόλια στα λιμάνια σε όλο τον κόσμο, η Κόσκο. Υποχρεώθηκε, που δεν αναγνώριζε την αναγνωρίση στο σωματείο, υποχρεώθηκε να υπογράψει συλλογική σύμβαση και ακόμα υπάρχουν και άλλα θέματα. Η Οικοδόμη, παραδείγματος χάρη, που παραδοσιακά είναι ένας κλάδος που είναι με το κόμμα μας και ιστορικά αλλά και, και σήμερα, υπέγραψαν συλλογική σύμβαση με 25% αύξηση. Και τώρα δίνουν μάχη για να την εφαρμόσουν. Μπορώ οι τελιβεράδες, παραδείγματος χάρη, τα ίδια, γονάτισαν την Ιφούντ που είναι, αλήθεια είναι. Μονοπόλιο είναι αυτό που μεγάλο. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Και μπορώ να πω κι άλλα, ναι. Είπατε ότι δυνητικά το 25% σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. 23% σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δεν έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να ψηφίσει ΚΚΕ. Όμως, όταν φτάνει η ώρα των εκλογών, για κάποιο λόγο δεν ψηφίζει ΚΚΕ. Καλά, περιμένετε κιόλα, δεν είναι αυτό ο λόγο. Συγγνώμη, έτσι. Μιλάω μέχρι τις τελευταίες εκλογές ή τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, ας πούμε, τώρα που είδα τελευταία φορά. Αν δεν κάνω λάθος, το 5,9. Η τελευταία μας είναι 7,7. 7,7. Άρα δεν παρακολουθήσατε την τελευταία. Όχι, ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε. Αλλά γιατί όμως ο κόσμος, ενώ είναι οργισμένος, ενώ είναι απογοητευμένος, ενώ είναι κουρασμένος, ενώ όντως έχει πιεστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φοβάται κάτι στο ΚΚΕ? Είναι ότι ίσως έχει υπάρξει κάποια προπαγάνδα ότι θα έρθετε? Το συζήταγα με την, ναι, με την ονάμινη Ελίνα Καφαντάρη και της έλεγα, ρε Νονά, ξέρεις, μίλαγα με μία παρέα και μου λέγε ότι αν έρθει το ΚΚΕ θα μας πάρουν τα σπίτια. Ξέρετε, ναι, είναι αυτές ξέρετε, οι... ξέρετε, είχε βγάλει η ΚΝΕ, ναι, ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο. Θα έρθει το ΚΚΕ να πάρει τα σπίτια από την εφορία και να σας τα ξαναδώσει. Θέλω να πω, γιατί τελικά...
Τι είναι αυτό, ας πούμε, κοιτάξτε που εσείς έχετε δε καταφέρει να σπάσετε. Ναι, μα εδώ είμαστε τώρα για να πούμε μερικά πράγματα που να σπάσουν. Ωραία, ωραία. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι τα διλήμματα μεγάλα. Είναι η πίεση που ασκούν πάνω στον κόσμο. Είναι το ρουσφέτη, είναι ο φόβος καμιά φορά. Αυτό που λέει της ακυβερνησίας, ο οποίος αυτός φόβος έχει καταρριφτεί παταγωδός. Υπάρχει μια εμπειρία τα τελευταία χρόνια που κυβέρνησαν όλοι με όλους πριν ΚΚΕ. Mm-hmm. Μέχρι δηλαδή Πασόκ Νέα Δημοκρατία που δεν, όταν λέγαμε παλιά ότι έχουν κοινά προγράμματα στρατηγικά και θα κυβερνήσουν, μας κράζαν κυριολεκτικά από το Πασόκ. Έγινε και αυτό. Έγινε κυβέρνηση και με το Λάος, ακροδεξιό. Και ήρθε και ο απόγειος ΣΥΡΙΖΑ Ανέλ. Με ΑΝΕΛ. ΣΥΡΙΖΑ. Τα είδαμε όλα. Λοιπόν, γιατί, και βέβαια φυσικά ο κόσμος παγιδεύτηκε, ένας προοδευτικός κόσμος, στις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα άσκησε το μνημόνιο με ένα νόμο, θα το καταργούσε και ένα άρθρο και έφερε τρίτο και χειρότερο. Που το ψήφισαν όλοι μαζί, υπήρξε μια απογοήτευση, αλλά σήμερα είναι διαφορετική κατάσταση. Το πόσο θα εκφραστεί, αυτό λέμε στον κόσμο. Να κάνει το βήμα, να ψηφίσει, να βγει πιο ισχυρό το κουκουέ, γιατί το παιχνίδι είναι στημένο. Όπως λέει ο Παπακοσταντίνου. Γιατί οι άλλοι, τα προγράμματα των άλλων είναι γραμμένα. Οι λεπτομέρειες είναι που διαφωνούν και βλέπετε και την αντιπαράθεση που γίνεται. Και είναι τραγικό δηλαδή. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Αντί να συζητήσουμε προγράμματα και αυτά, έχουν ανοίξει ένα καυγά τώρα. Αν θα είναι ο Α, αν θα είναι ο πρώτος, αν θα είναι ο δεύτερος, αν θα είναι ο τρίτος. Λες και αυτό είναι το κεντρικό θέμα και όχι τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι, κατά τη δική σας άποψη, πρωθυπουργός κάποιος που δεν είναι πρόεδρος κόμματος? Δεν μας αφορά. Καθόλου. Με ποια έννοια? Να. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποια πολιτική θα ακολουθήσει. Και όπως σας είπα και πριν, είναι προδιαγεγραμμένη η πολιτική και αυτό λέμε και στον κόσμο που μας ακούει. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω έτσι, γιατί με την ευκαιρία της παρουσίας σας. Επειδή οι ακροατές και ως τηλεθεατές και ως αναγνώστες, αυτό που λαμβάνω ως πληροφορία ή ως άποψη από την αρθογραφία αλλά και από τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους, κυρίως του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά το συζητάμε πλέον όλοι, είτε ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ ή όχι, είναι ότι στα όλα τα σενάρια συνεργασίας κομμάτων με κυβερνητική τάση, θα υπάρχει πάντα ή υπολογίζουν μια ανοχή του ΚΚΕ. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτό με ανοχή ΚΚΕ. Αν θα κάνουμε εκείνο, θα γίνει αυτό με πιθανή ανοχή ΚΚΕ. Πού δίνει η ανοχή του ΚΚΕ, και εγώ δεν το καταλάβω. Εμείς ποτέ δεν δώσαμε. Τότε ποιοι σας υπολογίζουν ότι θα είστε ανεκτικοί μαζί τους? Κανένας. Αυτοί που το λένε, ναι, πλέον καλά έχουν σταματήσει. Μετά από όλα αυτά δηλαδή, και αυτό το παραμύθι περί προοδευτικής κυβέρνησης. Γιατί τα λένε του πολιτικού ρεπορτάζ σημαίνει ότι αυτές είναι, ναι, αυτή η πληροφορία λαμβάνουν από τα κόμματα που συνομιλούν και παίρνουν τις πληροφορίες ότι κάνουν εκτιμήσεις τα κόμματα. Ναι. Άρα ο συνάδελφος του πολιτικού θα πει: εκτιμούν τα κόμματα ότι το ΚΚΕ, ναι, σε πιθανή συνεργασία συγκεκριμένων δυνάμεων θα έχει ανοχή. Μόνο που τώρα λέω το έχουν σταματήσει αρκετά. Υπάρχουν βέβαια και διάτοντες αστέρες που το προβάλλουν και μάλιστα με πολύ χειρότερο τρόπο. Δεν είναι τη ώρα να απαντήσουμε γι' αυτά. Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη και έχει αποδειχθεί και στην πράξη. Όταν βρεθήκαμε τότε στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ, τι απαντήσαμε? Δεν μπαίνουμε στην κυβέρνηση. Χάσαμε σχεδόν τη μισή δύναμή μας. Mm-hmm. Ποιος δικαιώθηκε, εμείς ή αυτοί που έλεγαν να μπούμε στην κυβέρνηση? Εμείς βλέπαμε και ξέραμε πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει ακριβώς την ίδια γραμμή. Δεν μπορεί να είσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την καπιταλιστική ανάπτυξη, με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ και μάλιστα να πρωταγωνιστείς και να ακολουθήσεις μια προοδευτική πολιτική. Είναι αδύνατο. Και επειδή δεν μας πίστεψε ένας κόσμος, δημιουργήθηκαν ψεύτικες ελπίδες και φυσικά το μετάνιωσε. Το μετάνιωσε γιατί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν διέφερε σε τίποτα στρατηγικά από τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έτσι και τώρα. Άμα συζητήσουμε για τα μεγάλα και στρατηγικά θέματα, θα δείτε, και ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, δεν υπάρχουν διαφορές. Ο καυγάς είναι ποιος θα έχει την κυβέρνηση και σε κάποια επιμέρους που είναι δευτερεύοντα. Και δεν αλλάζουν τη ζωή του λαού. Τώρα να σας... Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, mm-hmm, έχει σημασία. Παραδείγματος χάρη. Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Εμείς ήμασταν αντίθετοι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρώτον, γιατί δεν είναι δάνειο, είναι. Και θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός όπως το πληρώνει πάντα. Και δεύτερον, έχει προϋποθέσεις. Έχει 17 προϋποθέσεις. Όπως παλιό, είναι ένα μνημόνιο δηλαδή. Και η βασική προϋπόθεση είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δώσει μέχρι τώρα 11,5 δισεκατομμύρια.
για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τώρα ζητούν μια δόση 5 δις με τι κριτήριο, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ναι. Για να ανέβει η επενδυτική βαθμίδα. Αυτά θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, όλα, μέσα από το κρατικό χρέος που υπάρχει. Και δεύτερον, για τους κοινωνικούς τομείς και όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει τίποτα. Περιμένετε να το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Τι έλεγε ο κύριος. Τα λέτε και κοντεύω να σκάσω με τα ερωτήματα. Ναι, τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Το ψήφισε. Όλοι το ψήφισαν πριν ΚΚΕ. Γι' αυτό το λόγο που είπε πριν. Τι έλεγε τότε ο κύριος Τσίπρας, ότι και τσακωνόταν υποτίθεται με τη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς θα το δώσουμε το μεγαλύτερο μέρος στον κοινωνικό τομέα. Τι είπε πριν από 20 μέρες, όταν το στρίμωξαν οι δημοσιογράφοι, ότι ξέρετε δεν υπάρχουν περιθώρια για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τι εννοούσε αυτά που λέμε εμείς, κυριολεκτικά. Θέλετε να πάμε τώρα σε αυτά που συζητά και αυτό να σας πω. Το έχουν παραδεχτεί, υπάρχουν δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, να μην πω ονόματα. Ότι από τη Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι στα μεγάλα και στρατηγικά συμφωνούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, μα αυτά καθορίζουν και τα υπόλοιπα. Η κυρία Τσαπανίδου, πάλι πρέπει να το πω, είπε ότι ξέρετε, στο θέμα της δημοκρατίας συμφωνούμε και δεν έχουμε καμιά διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Πότε μάλιστα, όταν ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη έβαλε το δίλημα Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι κραυγαλαία. Ή άλλος πρώην υπουργός και κορυφαίο. Και ο κ. Αποστολάκης ήταν, είπε ότι δεν, άμα συμφωνήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, μπορεί να γίνει κυβέρνηση για το καλό της χώρας. Τις έχουμε δει δηλαδή. Να σας δώσω. Άρα, ναι. Κλείνω στο συμπέρασμα. Αυτά και πολλά άλλα που μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, βέβαια, και αν έχουμε χρόνο, δείχνουν, πώς το λένε, ξέρετε, εμείς στα χωριά τα λέμε αλλιώς, γκαρίζουν. Ναι. Δηλαδή ότι είναι πολύ δυνατή. Το φωνάζουν, μου λέω, ναι, το φωνάζουν, ότι υπάρχει κοινή συμφωνία στα βασικά και βέβαια ο καυγάς είναι σε δευτερεύοντα. Να σας δώσω μια πληροφορία και είναι φυσικά και είδηση ωφέλιμη για τους φίλους ακροατές που μπορεί μάλλον να αποτελέσει και ύλη ελέγχου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από τις εκπροσώπους σας. Είχαμε νωρίς το πρωί μια σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Κυλλήνης, εντός του λιμανιού. Λοιπόν, συγκρούστηκα να πω δύο φίλοι ακροατές στο λιμάνι της Κυλλήνης νωρίς το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή πριν από λίγες ώρες, 7 η ώρα το πρωί, και σύμφωνα με τα τοπικά δίκτυα, τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στην Κυλλήνη ανήκουν στην ίδια ναυτιλιακή εταιρεία. Έτσι. Και σύμφωνα με το τον Γκριμάλντι, γιατί αυτό έχει. Αν βλέπω σωστά από τη φωτογραφία, πρέπει να είναι από τον όμιλο Γκριμάλντι. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί ρωτήσω επιφύλαξη, λίγο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Καλά, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει κάποιο τραυματία. Είναι επιβάτηση για το πλοίο τη Κεφαλονιά, που λέμε έτσι. Αλλά το γεγονό ότι δύο πλοία εντό λιμανιού συγκρούστηκαν μεταξύ του είναι μάλλον κάτι το οποίο συνήθω εσά σα προκαλεί να ψάχνετε περισσότερο μια πληροφορία, μια είδηση που έρχεται στην επικαιρότητα. Τα λέω σωστά. Καλά τα λέτε, αλλά χθες. Βλέπω την έκφρασή σας γι' αυτό. Χθες, παραδείγματος χάρη. Έλαμψαν τα μάτια σας. Δεν ξέρω αν το είδατε χθες. Άνοιξε η πόρτα στο τρένο, στο Ισάπ, από τη μεριά των γραμμών. Γιατί είχε χαλάσει το σύστημα. Ναι. Και ευτυχώς δεν κατέβηκε ο κόσμος. Και στην Πάτρα σταμάτησε ο μηχανοδηγός για να αποσύρουν αυτή την αμαξοστοιχεία και βάλαν άλλη. Και γιατί εδώ πάμε τώρα κατευθείαν στο θέμα της ασφάλειας. Ναι, όχι πάμε κατά διαβόλου. Που λένε. Αυτό είναι ντροπή. Κύριε Παφίλη. Σήμερα και μόνο που λένε. Δεν έχει να κάνει με κυβέρνηση αυτό, έχει να κάνει με μια γενικότερη τάση. Ναι, έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα. Ναι. Άμα θέλετε να μιλήσουμε κατευθείαν. Ναι. Η κατάσταση είναι τραγική. Αποδείχτηκε στο έγκλημα των Τεμπών. Και όχι μόνο. 107 σκοτωμένοι από υποτιθέμενα εργατικά ατυχήματα το 2022. Μέχρι τώρα 45 το πρώτο τρίμηνο. Κάθε τρεις μέρες δηλαδή και λιγότερο σκοτώνεται ένας, δολοφονείται κυριολεκτικά. Από την έλλειψη μέτρων ασφάλειας. Παντού. Στα γιαπιά, στις βιομηχανίες, στους άλλους χώρους δουλειάς. Αυτά δεν είναι. Ζητήματα τα λέει κανένας. Τίποτα δεν λένε. Εφόσον δεν μπαίνουν στα ειδήσεων, είναι σαν να μην είναι ζητήματα. Δεν μπαίνουν. Καν. Και όταν μπαίνουν, ανθρώπινο λάθος παντού. Τα ίδια συμβαίνουν. Δηλαδή είναι η κατάσταση εκτός ελέγχου, κυριολεκτικά εκτός ελέγχου. Και δεν είναι που λένε φταίει το κράτος και οι αγγυλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι υπεύθυνες όλες οι κυβερνήσεις. Και το είπε χαρακτηριστικά, το είπανε 2.800.000 διαδηλωτές.
Αυτό το έγκλημα έχει ιστορία, έχει ιστορίες ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Αν επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ό,τι θέλετε, κύριε Παφίλη. Ο Θανάσης Παφίλης κοντά μας. Επειδή μιλάγαμε πριν για το θέμα της ασφαλείας, mm-hmm. για τους σιδηροδρόμους, αποδείχτηκε με τον πιο δραματικό τρόπο τι σημαίνει ασφάλεια. Όταν υπερηφανεύονταν όλοι ότι τα τρένα μας είναι ασφαλή κλπ. Θέλω να σας πω όμως ορισμένα πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει και κανένα κόμμα δεν τα λέει. Όταν βγήκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία, πολύ νωρίς, για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, είχε και μία παράγραφο που μόνο εμείς την αποκαλύψαμε και την αποκαλύπτουμε. Τι λέει? Τα μέτρα ασφάλειας μπορεί να εξαιρεθούν εάν επιβαρύνουν τους επενδυτές. Κόστος, όφελος δηλαδή. Συνεχίζουμε. 7 Φεβρουαρίου, νομίζω, 7 Φεβρουαρίου το Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχει ένα ελεκτικό συνέδριο για τους σιδηροδρόμους. Και εκτιμάει πως προχωράνε οι σιδηροδρόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει, μόνο το 13% των βασικών γραμμών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυτό το σύγχρονο σύστημα. Το υπόλοιπο γιατί δεν μπαίνει, τι λένε? Γιατί έχει μακροπρόθεσμη απόσβεση και επεβαρύνει τις επενδύσεις. Και τι λέει, τι πρόταση έγινε? Μέχρι το 30 να καλυφθούν όλες οι γραμμές και μέχρι οι βασικές γραμμές και μέχρι το 40 οι δευτερεύουσες. Δηλαδή μέχρι τότε θα είναι κρεμασμένος ο κόσμος. 1385 ατυχήματα έγιναν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021. 680 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Άρα λέτε 67 το... με τοπικές. Άρα λέτε το πάμπον που βγει δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ακριβώς. Γιατί μας λένε ότι είμαστε μπανανία και η Ευρώπη και να γίνουμε Ευρώπη. Να, τι είναι η Ευρώπη. Γιατί όλα αυτά? Γιατί είναι κόστος η ασφάλεια και όφελος τα κέρδη. Γιατί όπως λένε, είπαν τα εκατομμύρια των διαδηλωτών, οι ζωές μας, το κέρδος τους. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Παφίλη, πώς θα χαρακτηρίζετε τον ΟΣΕ των τελευταίων 30-40 ετών? Να σας πω, εμείς δεν είμαστε με τον προηγούμενο ΟΣΕ. Δεν συμφωνούμε δηλαδή. Αυτοί, γιατί λένε όλοι κρατικοποίηση. Ορισμένοι τουλάχιστον, όχι όλοι, γιατί άλλοι δεν μιλάνε καθόλου. Οι ΣΕΣ λένε που είναι καλές ιδιωτικοποιήσεις. Χειροτέρεψε η θέση. Ειδικά σε θέματα της ασφάλειας αλλά και οικονομικά. Εμείς θέλουμε έναν σιδηρόδρομο ασφαλή, σύγχρονο και φτηνό. Για τον κόσμο και φυσικά και για μεταφορά εμπορευματών. Το απόγευμα έχουμε εκδήλωση. Κεντρική θέση του ΚΚΕ. Θα μιλήσει ο γραμματέας του κόμματος και πάρα πολλοί επιστήμονες γι' αυτό. Αλλά φυσικά σε αυτό το κράτος δεν μπορεί. Γιατί και όταν είναι ιδιωτικός, θα σας πω το κλασικό παράδειγμα, κρατικός μάλλον, όταν, το κλασικό παράδειγμα της Πεσινέ. Η ΔΕΗ ήταν κρατική 100%. Mm-hmm. Λοιπόν, η Πεσινέ πλήρωνε 5 δραχμές το ρεύμα. Και μιλάμε ότι έκαιγε όσο ολόκληρη η Θεσσαλονίκη μαζί με τη βιομηχανική περιοχή. Και ο καταναλωτής 18. Πάλι λοιπόν δούλευε για τους ιδιώτες. Και επίσης τώρα πλέον, όπως έχουν μετατραπεί όλα, με τις γενικευμένες ιδιωτικοποίησεις, αλλά και με άλλες οδηγίες, όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί και τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια λειτουργούν στη βάση του ΑΕ, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πρέπει να εξασφαλίζουν κέρδη και για να εξασφαλίζεις κέρδη θα τα βγάλεις από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, τη ληστρική, και θα τα βγάλεις και από ενίσχυση ελάχιστη από το κράτος. Αυτή η αυτονομία λοιπόν με κριτήριο το κέρδος, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια που λένε, αυτό είναι. Να βγάζει κέρδη. Επιβαρύνει αντικειμενικά όλα τα λαϊκά στρώματα που πληρώνουν την ύφη. Και όταν μπαίνει στο χρηματιστήριο, παραδείγματος χάρη, γιατί ακούμε τώρα πράγματα τέρατα και σημεία δηλαδή. Όταν γίνεται ΑΕ και μπαίνει στο χρηματιστήριο, μπορεί να επενδύσει, γιατί συζητάμε για το νερό τώρα. Εσείς μάλλον έχετε μετοχές. Όχι, δεν έχουμε. Έχει ο λαός μετοχές. Είναι τα μεγαθύρια. Ας πούμε στην ΕΙΔΑ, 40% είναι ξενά κεφάλαια. Και αυτοί θέλουν κέρδη. Και όντως υπάρχουν κέρδη. Τα κέρδη θα και κοστολογείται πλέον. Το ρεύμα, ο σιδηρόδρομος κλπ. Με το να βγάζει κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνει και φυσικά και τα μέτρα ασφάλειας. Ναι, αλλά εξέτε... Λοιπόν, ναι. Συνεχίζω για να απαντήσω. Ναι, ναι, πείτε, δεν σας διακόπτω, το... γιατί έχετε ροή. Λόγος είναι ότι ναι. Δεν σας ακούμε και συχνά. Οπότε... Στον τομέα, στον τομέα λοιπόν της ναυτιλίας, όπως και στον τομέα
γενικά της αεροπλοείας, ας το πούμε έτσι, η κατάσταση είναι τραγική. Στον τομέα αυτών που λέμε της ναυτιλίας, έχουν μειωθεί κατά 50% τα πληρώματα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι λιώνουν και ότι υπάρχει και θέμα ασφάλειας αντικειμενικά. Και γίνονται πάρα πολλά. Να μην πούμε Σάμενα, να πούμε το άλλο, όπως το λέγανε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ατλάντικ. Το Νόρμαν Ατλάντικ, ναι. Και πάρα πολλά ατυχήματα που γίνονται και τα οποία περνάνε στα ψηλά. Κύριε Παφίλη. Δεύτερον. Ναι, ναι. Συνεχίστε. Είναι τραγικό. Βγαίνει το Σωματείο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας εδώ και πάρα πολύ καιρό και λέει δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε. Δουλεύουμε υπερβολικά, βάρδιες δηλαδή, τις οποίες, ξέρετε, και ένα μικρό λάθος να κάνεις που είναι ανθρώπινο. Δεν αντέχεις. Και δεν έχουμε και σύγχρονα μηχανήματα. Και θα γίνει μεγάλο κάποιο δυστύχημα, αεροπορικό δυστύχημα θα είναι. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η λογική του συστήματος συνολικά, την οποία αποδέχονται όλοι οι υπόλοιποι, για να απαντήσω και στα προηγούμενα, κυρία Αντανοπούλου, η λογική του συστήματος είναι τα κέρδη τους, η ζωή μας. Αυτή είναι. Ωραία, και αυτό πάει στον πυρήνα του ίδιου του συστήματος. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι το μόνο διαφορετικό κόμμα σε όλα αυτά είναι το ΚΚΕ. Ωραία, αυτή την πάσα ήθελα. Οι άλλοι αποδέχονται όλοι και εφαρμόζουν αυτή και την πολιτική. Και σας ρωτώ εγώ λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο είναι και δικό μου, ναι, και μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου. Ναι. Προσπαθώντας να παρακολουθήσω το πρόγραμμά σας, τις προτάσεις σας και όλα αυτά που στηρίζει και ασπάζεται και πιστεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πολλές φορές έχω την απορία αν όλα αυτά που προτείνεται είναι εφικτά να γίνουν. Μάλιστα. Σε μια καπιταλιστική κοινωνία παγκοσμίως και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκει η χώρα μας. Όπως ξέρετε είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμασταν οι μοναδικοί και εκείνοι που λέγανε ότι είναι το μαξιλάρι της ασφάλειας, ας μας πουν. Τι έγινε με την κρίση την προηγούμενη? Μας προστάτεψε ή μας έγδαρε? Τον ελληνικό λαό εννοώ, γιατί οι άλλοι δεν χάσανε. Ναι, εντάξει, εμείς, τον κόσμο. Λοιπόν, σε μια καπιταλιστική χώρα, όχι, δεν γίνονται. Μα γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να ανατραπεί, να αλλάξει αυτό το σύστημα. Και πώς, αν γίνονται ή όχι, θα σας πω ορισμένα παραδείγματα. Το 1930 τελείωσε το μετρό της Μόσχας. Mm-hmm. Το 1930. Και είναι ακόμα, παρά την ανατροπή που έγινε, το καλύτερο στον κόσμο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και το πιο ασφαλές. Και το πιο εντυπωσιακό. Και το πιο εντυπωσιακό. Το 1930, προσέξτε. Σχεδόν 100 χρόνια πριν δηλαδή. Να πούμε για τον υπερσιδερικό, μια και μιλάμε για τις μεταφορές. Mm-hmm. Να πούμε για την παιδεία, την υγεία κλπ. Παρότι πρώτη φορά έγινε, ας πούμε, το πείραμα για τον σοσιαλισμό, πέτυχε πράγματα που στον καπιταλισμό δεν δίνονται ποτέ. Και αυτά που σας λέω εγώ. Τα έχει και μια έκθεση του ΟΗΕ, που δεν ήταν κομμουνιστής αυτός που τα έγραφε. Mm-hmm. Φυσικά έγιναν λάθη. Εμείς σε όλη μας αυτή την πορεία και μετά τις ανατροπές εξετάσαμε. Καλά, τα θετικά είναι δεδομένα. Το τι μπορεί να κάνει δηλαδή ένα άλλο κοινωνικό σύστημα, τα αρνητικά. Τα λάθη τα εξετάσατε. Τα εξετάσαμε και έχουμε πάρει μαθήματα και είμαστε έμπειροι τώρα και ικανοί. Και επειδή διάφοροι τύποι, γιατί δεν μπορώ να πω αλλιώς, λένε ότι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, αυτό είναι μια ηλιθιότητα. Φυσικά και δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε αυτό το σύστημα. Γιατί είναι σαν το τρένο. Οι ράγες είναι που πάνε. Αν αλλάξει ο μηχανοδηγός, τι θα γίνει? Πάει στην ίδια διαδρομή, δεν θα πάει? Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τις ράγες, να κάνουμε μια άλλη κοινωνία που είναι όρημη πια. Αντικειμενικά είναι όρημη. Γιατί αυτό το σύστημα σάπισε. Μα το λένε και οι υπερασπιστές του. Ότι σάπισε και ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να αλλάξουμε τις ράγες και θα είμαστε οι καλύτεροι μηχανοδηγοί. Το ΚΚΕ. Και είναι έτοιμο να κυβερνήσει όταν αποφασίσει ο λαός όμως να υιοθετήσει αυτή την πολιτική. Αλλιώς τι να κάνουμε, να γίνουμε και εμείς από τους άλλους, αν δεν είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις φαντάζομαι δεν σας ενδιαφέρουν γιατί δεν τις παρακολουθείτε. Αυτό παρακολουθούμε. Διάβασα πρόσφατα στον τύπο, τα είδατε το προσέγγιδο που λέει lifestyle, λέει ο Κουτσούμπας. Καλά, τώρα εντάξει. Τι εκνευρίζει έναν συνάδελφο πολιτικό συντάκτη που επιλέγει να ασχοληθεί με την εικόνα του ΚΚΕ, με τις επιλογές του ΚΚΕ και τις εμφανίσεις του κ. Κουτσούμπα? Τι ενοχλεί ή τι μπορεί να φοβάται κάποιος? Και δεν λέω για τον πολιτικό συντάκτη, για τον συντάκτη πάνω του πολιτικού ρεπορτάζ, μιλάω για οποιοδήποτε. Να σας πω τώρα. Ξέρετε τώρα, ούτε στο σακίλι ούτε στο σακούλι.
Δηλαδή, πρώτα μας κατηγορούσαν. Δηλαδή, αν είναι κριτική για τον κύριο Κοτσούπη, το κόμμα περιμένετε. Το ότι μιλάτε με την νεολαία και χτυπάτε την πόρτα ήδη στην νεολαία και λέτε, ελάτε εδώ να συζητήσουμε. Αν αυτή είναι η κριτική, τότε μάλλον δεν έχουμε κάτι άλλο να σας προσάψουμε. Ναι, λέω λοιπόν. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο. Γι' αυτό, γιατί είπα ότι ούτε στους ακίνητους τους ακούν. Τόσα χρόνια λέγανε ότι είμαστε. Παροχημένοι. Ξύλινη γλώσσα, κολλημένοι κλπ. Τώρα, δηλαδή, τι κάναμε, επειδή μίλησε γαλλικά. Μα αυτό γίνεται πάντα. Όταν πάμε έξω, ακόμα και εμείς που δεν ξέρουμε καλά, θα πούμε κάποιες λέξεις. Όχι, προσωπικά δεν μας ενόχλησε και ήταν και πολύ καλά τα γαλλικά. Για τα υπόλοιπα lifestyle, αυτά καταρχήν είναι. Πώς να το πω, κοροϊδία. Να σας πω κάτι. Παραδείγματος χάρη. Έχει ένα άρθρο εμετικό. Να σας πω. Πιο οικείο στον νέο κόσμο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Δηλαδή σήμερα έχω δύο μέρες και σχολιάζω. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι σήμερα ο κύριος Κουτσούμπας θα βρεθεί στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Γιατί όταν πάνε άλλοι, δηλαδή, γιατί τι θα πει ο Κουτσούμπας. Στην χρουστούμη φοράει. Την πολιτική του κόμματος θα πει και θα την πει ίσως πιο χαλαρά, αλλά θα την πει. Αυτά. Αυτό νομίζω αυτά ότι είναι όλοι. Κάτι. Αυτό κάνετε όλη τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όχι ίσως άμεσα στο κομμάτι της, των εκλογών, αλλά ότι ξέρεις κάτι και ο νέος που είναι και λίγο απολιτικ. Που ίσως δεν έχει καταλάβει, δεν έχει παρακολουθήσει. Θα μπει στη διαδικασία συμπαθώντας έναν άνθρωπο να ακούσει αυτό που πρεσβεύεται. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Μόνο που να σας διορθώσω, το απολιτικ αποδείχτηκε τώρα. Ναι. Αν είναι ή όχι. Όταν κατέβηκαν εκατομμύρια με πλειοψηφία νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους κλπ. Mm-hmm. Και με τι συνθήματα. Αυτό έχει σημασία. Νομίζω ότι όταν κατεβαίνουν με το βασικό σύνθημα που λέει η ζωή μας τα κέρδη τους και το υιοθετούν. Ναι. Όπως και το άλλο που είπα πριν. Αυτό το έγκλημα έχει ιστορία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Και οι δημοσκοπήσεις τι λένε στην νεολαία, 80% λένε ότι φταίνουν και οι τρεις. Όλοι δηλαδή που κυβέρνησαν και το σύστημα. Αυτό δείχνει ότι η νεολαία μπαίνει. Mm-hmm. Φυσικά ποτέ όλη η νεολαία δεν έμπαινε. Mm-hmm. Γιατί μιλάνε για γενιές και λοιπά. Μια πρωτοπορία ξεκινάει και ακολουθεί, όταν εκφράζει δηλαδή τα συμφέροντά του, ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τώρα τα άλλα τα. Δεν θέλω να θα πω καμιά βαριά κουβέντα. Τα ημετικά που γράφονται, κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν θέλω, έχει ένα άρθρο ριζοσπάσιο που απαντάει σήμερα. Του Γιάννη τον Γκιώκα. Ναι, γιατί ο κύριος Κοτάκης βγήκε και ούτε λίγος πολύ μας είπε πολλά πράγματα. Ότι είμαστε εμείς, λέει, αμήχανοι μπροστά στο ΣΥΡΙΖΑ και στις άλλες κυβερνήσεις και δεν μπορούμε να καταψηφίσουμε. Καλά, πού ζει. Εντάξει, είναι κριτική του κύριου Κοτάκη. Και κριτική. Υπάρχει ιστορία, δεν είναι κριτική. Όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, πού ήμασταν εμείς? Με το ΣΥΡΙΖΑ ή απέναντι? Σε οποιοδήποτε θετικό μέτρο, μικρό υπάρχει, μέσα σε ένα νομοσχέδιο, το ψηφίζουμε αυτό. Όταν δεν κάνουν αυτό που κάνουν, να βάζουν πέντε, να διαφωνεί στα τρία που είναι και τα σημαντικά, και δύο θετικά, και να ξανακάνουν να ψηφίσει παρόν. Αυτά είναι κόλπα που κάνουν. Εμείς έχουμε αποδείξει λοιπόν και το ότι επικοινωνούμε με το λαό. Ακούστε να σας πω, εμείς δεν επικοινωνούμε μόνο από τηλεόραση. Το κουκουέ είναι. Κάθε μέρα παντού. Είναι τα στελέχη του, είναι τα μέλη του, είναι όλοι. Άνθρωποι εργαζόμενοι, απλοί είναι, μιλάνε απλή γλώσσα. Και τώρα ανησυχούν που ανεβαίνει η επιρροή του κουκουέ και βάζουν στο σημάδι το Γενικό Γραμματέα, επειδή από ό,τι ξέρετε κι εσείς, γενικά πάει ψηλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όπου τον καλούν τον κύριο Κουτσούμπα, τα νούμερα του είναι τρία. Πέρα από το κουκουέ είναι και ο ίδιος ο κ. Κουτσούμπα. Ναι, βεβαίω είναι. Γιατί να μην πρέπει να τονίσουμε, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, αλλά θα θέλαμε να το ακούσει ο κόσμος και από εσάς. Είναι αυτή η άποψη που έχει καλλιεργηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ότι αν δεν ψηφίσεις, αν απέχεις από τις εκλογές, μπορεί να μην βγει κυβέρνηση. Και επειδή δυστυχώς η δική μου γενιά. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου έχει αυτή την άποψη, προσπαθούμε και εμείς, ξέρετε, λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί πρέπει να πας να ψηφίσεις. Μια σύντομη απάντηση σε αυτό είναι ότι στις τελευταίες εκλογές είχε αποχή 45%. Ναι. Βγήκε η κυβέρνηση. Βγήκε. Τσάκισε το λαό. Ναι, λέμε εμείς. Και έτσι λέει και ο λαός ότι τον τσάκισε. Άρα το να μην ψηφίζεις, τι αναθέτεις στους άλλους δηλαδή, δεν έχουν πρόβλημα. Το κομμάτι της ζωής. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βγαίνει με 23% στο σύνολο των ψηφοφόρων. Καταλαβαίνετε. Εδώ, αν κάνει κανένας υπολογισμό, θα δείτε τι αυτοδυναμία έχουν και πώς γίνονται οι αυτοδυναμίες με τα καλπονοθευτικά και με αυτοί που έχουν αειδιάσει κυριολεκτικά από
το πολιτικό σύστημα, το αστικό πολιτικό σύστημα, για να είμαστε πιο καθαροί, γιατί εμείς εξαιρούμαστε από αυτό, να κάνουν ένα βήμα καινούριο. Ποιος είναι απέναντι σε όλα αυτά? Υπάρχει άλλο κόμμα? Ας το κρίνουν. Μόνο το ΚΚΕ είναι απέναντι. Μόνο αυτό υπερασπίζεται και με κόστος πολλές φορές τα λαϊκά συμφέροντα. Μόνο το ΚΚΕ λέει ότι αυτοί που παράγουν τον πλούτο πρέπει να τον απολαμβάνουν και όχι να τους το κλέβουν. Mm-hmm. Το ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραμμή. Πού δεν ήταν? Στα πανεπιστήμια? Γιατί βγήκαμε πρώτη δύναμη και λύσαξαν οι περισσότεροι μετά από 35 χρόνια? Γιατί και στην πανδημία και στα άλλα προβλήματα που υπήρχαν, η πανσπουδαστική και η ΕΚΝΕ μπήκε μπροστά σε αυτά τα προβλήματα. Και το ΚΚΕ βέβαια. Και σε άλλους χώρους. Επομένως, αυτό να κάνουν οι νέοι. Αφού λοιπόν συχαίνονται αυτό το σύστημα, να ψηφίσουν αυτούς που θέλουν να το αλλάξουν. Και αυτό είναι το ΚΚΕ. Οι άλλοι δεν θέλουν. Κύριε Παφίλη, θα τα ξαναπούμε, θέλουμε να πιστεύουμε. Θα μας ξανάσετε. Ευχαριστούμε θερμά. Ναι. Εντάξει, τώρα το βγάλω. Σας το υπόσχομαι. Ευχαριστούμε θερμά. Εμείς πάντως, επειδή είπαμε και στην αρχή της. Και με αυτό θα κλείσουμε. Είπαμε και στην αρχή της συνέντευξής μας ότι δυστυχώς δεν δίνεται ο χρόνος που πρέπει στα μέσα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα από τα μέσα, στον ελεύθερο αέρα των παραπολιτικών. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να, γι' αυτό, ναι, και γι' αυτό και καλούμε και είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και εμείς εδώ από αυτήν την εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά που κάθε φορά που παίρνουμε το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος, πάντα μας εξυπηρετεί. Ευχόμαστε να τα πούμε ξανά. Αυτό το κάνουμε. Ναι. Εμείς λέμε στον κόσμο, δες τη ζωή σου κατάματα. Mm-hmm. Μην κολλάς αν ψήφισες Νέα Δημοκρατία, αν ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ, οτιδήποτε. Δες τη ζωή σου πως κυλάει με όλους αυτούς. Δες και τι έκανε, ποιος ήταν δίπλα σου και όχι απέναντί σου, και τότε θα φας ΚΚΕ. Δαγκωτό που λένε. Ευχαριστούμε, κύριε. Αλλά μην το δαγκώσουν όμως και διάκυρο.